Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Καλό σας μεσημέρι. Εδώ είμαστε με δύο κυρίες που συναντάμε αρκετά συχνά στην εκπομπή. Μας αρέσει πολύ να συνεργαζόμαστε μαζί τους. Κάνουν πολύ δημιουργικά πράγματα. Ειρήνη Μασαούτη, διατροφολόγος. Καλώς μας ήρθες. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Μαρία Δελιγιάννη, ψυχολόγος. Καλή χρονιά. Οι κυρίες που έχουμε στον καναπέ μας κάνουν πολλά πράγματα και έχουν πολλές ιδιότητες. Απλά αναφέρω τις συγκεκριμένες, διότι αυτές οι δύο ιδιότητες συνεργάζονται και δημιουργείται άλλο έναν κύκλο συναντήσεων, ομάδων στήριξης, ενδυνάμωσης ψυχολογικής. Είναι η τρίτη σας χρονιά. Τέταρτη. Η τέταρτη. Πώς είχα μείνει εγώ, είναι ότι είμαστε ο τέταρτος κύκλος. Ο τέταρτος κύκλος. Και εγώ έχω γράψει εδώ ο τρίτος κύκλος. Σημασία έχει ότι συνεχίζεται, που σημαίνει ότι υπάρχει και διάθεση από εσάς να οργανώσετε πράγματα, να έρθει ο κόσμος κοντά σας, αλλά προφανώς υπάρχει και από πλευράς του κόσμου η ανάγκη να οργανωθεί σε ομάδες και να βάλει σε ένα πλαίσιο το συναίσθημά του, τις σκέψεις του. Και να μοιραστεί πράγματα. Σήμερα έχει ταυτιστεί πλήρως από τα ρούχα μέχρι τη σκέψη. Ναι. Χωρίς καν να το έχουμε προβλέψει. Πραγματικά το κομμάτι του μοιράζομαι ήταν ένα κομμάτι εντελώς ακαλλιέργητο. Τουλάχιστον αυτό είδαμε εμείς. Με την εμπειρία μας κάθε χρόνο βλέπουμε ότι αυτό είναι που έχει πάρα πολύ ανάγκη ο κόσμος. Και ακόμα και αν είναι η μεγαλύτερη δυσκολία αυτή, βλέπουμε ότι αν δοθεί η κατάλληλη όθηση από εμάς και η κατάλληλη καθοδήγηση, μονάχα με αυτό το κομμάτι του να μοιραστούν και να εξωτερικεύσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και συγκεκριμένα φέτος ανοίγουμε το άγχος και αδιέξοδο που είχαμε ανοίξει και πέρυσι, γιατί όπως φαντάζεστε δούλεψε αρκετά και υπήρχε πολύ ενδιαφέρον από τον κόσμο. Άρα δεν νομίζω ότι από τη στιγμή που θα μοιραστείς κάτι που σε δυσκολεύει, που σου προκαλεί άγχος ή που νιώθεις ότι είσαι σε αδιέξοδο, δεν θα γίνει πολύ πιο ήπιο μετά. Τι είναι αυτό που μπορεί να αγχώνει έναν άνθρωπο, ένα άνδρα ή μια γυναίκα σήμερα και να νιώθει ότι έχει φτάσει στα όρια του, ότι βιώνει ένα αδιέξοδο, ότι δεν αντέχει την ίδια του τη ζωή. Τι μπορεί να είναι? Πείτε μας έτσι μερικά παραδείγματα από τις ιστορίες των ανθρώπων, έτσι όπως τις εμπιστεύτηκαν στις ομάδες που προηγήθηκαν τα 4 προηγούμενα χρόνια. Οι ιστορίες των ανθρώπων είναι διαφορετικές. Αυτό που συμβάλλει έτσι κι αλλιώς σε όλους είναι το κλίμα το γενικότερο, που δεν είναι καθόλου βοηθητικό, το βιώνουμε όλοι, ανεξάρτητα αν έχουμε ανάγκη να βρεθούμε σε μια τέτοια ομάδα. Οι κοινωνικές καταστάσεις είναι πάρα πολύ πιεστικές από μόνες τους. Οπότε αν ο ίδιος κάποιος έχει δικά του προσωπικά θέματα, επιδεινώνονται, διότι το περιβάλλον δεν βοηθάει καθόλου. Η κρίση λοιπόν μας κάνει ακόμα πιο θλιμμένους και αγχωμένους. Δυσκολεύει εξαιρετικά και μας βάζει να βρισκόμαστε σε αδιέξοδα, εάν δεν έχουμε προλάβει να τακτοποιήσουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας. Μαρία, προσωπικά αδιέξοδα, μία σχέση που δεν πάει καλά, ένας γάμος που αντιμετωπίζει προβλήματα, κακές σχέσεις με τον ίδιο μας τον εαυτό, έλλειψη αυτοπεποίθησης, δεν μας αρέσει η εικόνα μας, πολλά κιλά είναι χαρακτηριστικά και ιστορίες ανθρώπων που ήρθαν και ζήτησαν βοήθεια. Ναι, είναι. Εγώ θα τα χώριζα τα αδιέξοδα σε τρία είδη. Στα διανοητικά αδιέξοδα, στα συναισθηματικά αδιέξοδα και στα σωματικά αδιέξοδα. Γιατί με βάση αυτά τα τρία είδη λειτουργούμε σαν ανθρώπινη μηχανή. Δηλαδή έχουμε έναν εγκέφαλο που μέσα από αυτόν παράγονται οι σκέψεις μας, εκεί είναι οι ιδέες μας όλες, οι πεποιθήσεις μας. Έτσι λοιπόν όταν κατακλυζόμαστε από πάρα πολλές ιδέες οι οποίες δεν μπορούν να μπουν σε μία τάξη, είναι αταξινόμητες. Όταν έχουμε αρνητικές σκέψεις, όταν έχουμε μία υπερδραστηριότητα του νου, όταν έχουμε αμετάτρεπτες εντυπώσεις, πάγιες πεπιθήσεις που δύσκολα μπορούμε να τις μετακινήσουμε και δεν μπορούμε να το ελέγξουμε όλο αυτό, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να καταλήξει σε ένα διανοητικό αδιέξοδο. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με το συναίσθημα. Δηλαδή, αν έχουμε αρνητικά συναισθήματα, δύσκολα συναισθήματα, πάρα πολλών χρόνων καταπιεσμένα συναισθήματα και που δεν έχουν εκφραστεί, ή συναισθήματα που πιέζουν και είναι πολύ έντονα, συναισθήματα θυμού, απογοήτευσης, θλίψης, φόνου, ζήλιας. Αυτά, όταν δεν μπορούμε πάλι να τα διαχειριστούμε, μπορεί να καταλήξουν σε ένα αδιέξοδο. Όλα αυτά τώρα με τη σειρά τους μπορούν να δημιουργήσουν επίσης ένα σωματικό αδιέξοδο που μπορεί να επιβαρύνει την σωματική και την ψυχική μας υγεία. Να βρεθούμε σε χρόνιες παθήσεις, σε αυτοάνωσα νοσήματα, σε δύσκολες ψυχικές νόσους που χρονίζουν και να βρεθούμε μέσω της υγείας μας, της φυσικής, του σώματος και της ψυχής, ένα αδιέξοδο. Οπότε όλα αυτά μαζί
είναι θέματα τα οποία τα αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι και που εμείς στις ομάδες τα ανοίγουμε και προσπαθούμε να δούμε, να βρούμε έναν τρόπο κυρίως να κατανοήσει ο κάθε ένας ενδιαφερόμενος τη λειτουργία της μηχανής του, της οργανικής. Που η απαρχία αυτής της λειτουργίας είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί για να σκέφτεται, για να μπορεί να επιβιώσει, να αισθάνεται, για να μπορεί να συμβιώσει και με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αλλά πού το χάνουμε και πού δεν εκπαιδευόμαστε σωστά, τι μας συμβαίνει και δεν μπορούμε να το εκφράσουμε και την ιδέα μας, τη σκέψη μας και το συναίσθημά μας, ακόμα και το καλό συναίσθημα πολλές φορές. Δεν ξέρουμε καν πώς να το εκφράσουμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν εκπαιδευόμαστε σωστά. Είναι πολύ βασικό ότι μας λείπει ένα μέρος εκπαίδευσης. Όλοι έχουμε πάρει μια εκπαίδευση βασική, η οποία όμως δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι καθόλου βοηθητική. Δεν έχει την πληροφορία που χρειάζεται ο άνθρωπος για να μπορέσει να διαχειριστεί όλα αυτά τα λεγόμενα διέξοδα. Και ενώ υπάρχει μια γνώση η οποία είναι πανάρχια και μέσα στους αιώνες είναι σταθερή και σε όλους τους πολιτισμούς και ειδικά στο δικό μας τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, σήμερα αυτή η γνώση δεν χρησιμοποιείται από τους σύγχρονους Έλληνες, από τον σύγχρονο κόσμο, αλλά με αυτή τη γνώση μπορούμε να βρούμε διέξοδο σε όλα αυτά. Γιατί υπάρχει και είναι πια στο χέρι του καθενός να ψάξει, να ερευνήσει και να δει πώς θα βγει από αυτά τα προσωπικά του αδιέξοδα. Ειρήνη, αυτή η λάθος εκπαίδευση είναι να κάνει, το έχουμε ακούσει επανειλημμένα να το λένε πολλοί άνδρες και γυναίκες σήμερα, τα ίδια λάθη, δηλαδή να νιώθεις ένα αδιέξοδο σε σχέση με το πώς επικοινωνείς στη σχέση σου ή στο γάμο σου με τον άντρα σου. Ή αγάπησες μία φορά το λάθος άνθρωπο και θα το ξανακάνεις ξανά και ξανά. Έκανες ατόπιματα με τη διατροφή σου, πήρες κιλά. Κάποια στιγμή μπορεί να προσπάσεις και να τα χάσεις, να λες θα τα διορθώσω, δεν θα τα αλλάξω, αλλά ξανά και ξανά το ίδιο πρόβλημα, το ίδιο λάθος. Είναι σαν ένα φαύλο κύκλο. Όταν μπούμε λοιπόν μέσα σε αυτόν, ο στόχος ο δικός μας σαν συντονίστρια των θεραπευτικών ομάδων είναι να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης του καθενός, όχι να του βρούμε έτοιμη τη λύση. Αν πας να κάνεις κάτι τέτοιο, απλά διορθώνεις το σύμπτωμα και εκείνη τη στιγμή ο άλλος νιώθει καλά. Όμως αν δεν έχει καλλιεργήσει τον τρόπο σκέψης του, δεν έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί για ποιο λόγο έπραξε όπως έπραξε, δυστυχώς, αν μη τι άλλο, θα επαναληφθεί είτε στο άμεσο είτε στο έμεσο μέλλον. Άρα βασικό μας μέλημα εμάς είναι να δούμε λιγάκι πιο βαθιά και να ερμηνεύσουμε το σύμπτωμα που έχει ο καθένας ξεχωριστά. Είπες, ας πούμε, ένα παράδειγμα που εγώ συνήθως βλέπω τέτοια περιστατικά, της τροφής. Υπάρχουν άτομα που κάνουν συνεχώς δίαιτες και πάντα είναι παχύσαρκοι. Αυτά τα άτομα, αν πάρουν ένα έτοιμο διαιτολόγιο να στο δώσω πρακτικά, δεν είναι η λύση τους αυτή. Πρέπει να δούνε τι σημαίνει για αυτούς τροφή, τι καλύπτουν μέσω της τροφής, ώστε να δουλέψουν στο συναίσθημα που τους καθοδηγεί στο ψυγείο ή τους καθοδηγεί στην υπερφαγία ή αντίθετα στην απομάκρυνση από την τροφή, τους ανορεκτικούς εννοώ και όλους τους υπόλοιπους. Ειρήνη, πάντα η σχέση μας με την τροφή, με το φαγητό γενικότερα, υπογραμμίζεται από ένα συναίσθημα. Ναι. Ναι. Δηλαδή, αν έχουν παραπάνω κιλά ή είναι παχύσαρκη, μπορεί κάποιος να σου πει ότι εγώ μα από μικρό ήμουν έτσι, γιατί μετά η μάνα μου με μπούκωνε. Οπότε αυτό έμαθα να τρώω έτσι. Είναι πάλι ένα συναίσθημα. Αν εμείς κατανοήσουμε την σχέση που έχουμε με την τροφή και κατανοήσουμε τη διατροφική μας συμπεριφορά, σαφώς μπορούμε και να εκδηλώσουμε το ενδιαφέρον που έχουμε για εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, να το θέσω διαφορετικά, η διατροφική συμπεριφορά του ατόμου μπορεί από τη δική μας πλευρά που το έχουμε μελετήσει λίγο περισσότερο να μας καθοδηγήσει στην ψυχική κατάσταση του ατόμου. Ένα άτομο υγιές, με ένα σώμα υγιές, υποδηλώνει ένα καθαρό πνεύμα, μια πιο καθαρή και ισορροπημένη ψυχή. Εάν φτάσεις σε ένα επίπεδο να έχεις ακραίες συμπεριφορές, που αυτό μπορεί να εκδηλώσει μία απότομη μεταβολή βάρους ή μία απότομη αλλαγή συμπεριφοράς, δείχνει ότι κάτι μας προβληματίζει και δεν έχει εξωτερικευτεί ή έχει εξωτερικευτεί με λάθος τρόπο. Οπότε εκεί καλούμαστε εμείς να διορθώσουμε τη συμπεριφορά του ατόμου και να του δώσουμε επί της ουσίας, να του δείξουμε μάλλον το δρόμο ώστε να πάει στο στόχο που θέλει με διαφορετική σκέψη και άλλα βήματα. Που εμείς εστιάζουμε λίγο στα της εμφάνισης, όταν τα παραπάνω κιλά βαραίνουν την εμφάνισή μας. Φέβαια. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα διέξοδο συναισθηματικό, σε όλα τα επίπεδα διέξοδο, να θεωρούμε ότι
δεν τη θέλω εγώ αυτή τη ζωή. Mm. Δεν μπορώ να έχω μία σχέση, δεν μπορώ να έχω καλή σεξουαλική ζωή, δεν μπορώ να είμαι κοινωνικός άνθρωπος, δεν μπορώ να κάνω τα χόμπι μου, δεν μπορώ να ξεκινήσω ένα σπορ με αυτά τα κιλά που έχω απάνω μου. Ας μείνω στο σπίτι μέσα. Πληγώνεται η αυτοεικόνα μας και μένουμε σε αυτό, ότι το πρόβλημά μου είναι ότι έχω παραπάνω κιλά. Εκεί είναι κρύβομαι όμως πίσω από το δάχτυλό μου. Εκεί δεν υπάρχει ο αυτοσεβασμός που έχει ανάγκη ο καθένας από εμάς. Θα πρέπει λοιπόν ναι μεν να κατανοήσει την κατάσταση που περνάει ο καθένας, αλλά όχι να μείνει σε αυτό, να μπει πίσω από αυτό, να δει τι είναι αυτό που τον κατευθύνει σε αυτό το σύμπτωμα και να το διορθώσει. Η τροφή για παράδειγμα, ας πούμε έχουν έρθει πάρα πολλά περιστατικά που έχουν πρόβλημα στη διαχείριση και στην ισορροπία της διατροφής τους, όπου μας λένε άλλες φορές ότι η τροφή είναι το μονοπάτι της διεξόδου μου. Είναι η φάση της εξάντλησής μου που εγώ εκεί θέλω να εκτονωθώ. Είναι ο πόνος μου. Είναι ο τρόπος όταν δεν θέλω να μιλήσω ή θέλω να μιλήσω σε κάποιον και δεν μπορώ εκείνη τη στιγμή γιατί ο άλλος είναι πιο επιθετικός απέναντί μου, γιατί δεν μου δίνει σημασία, γιατί νιώθω ότι με παραβλέπει, ότι δεν του είμαι ποθητός και ούτω καθεξής. Εγώ τρέφομαι διαφορετικά ή κάνω κατάχρηση της τροφής. Οπότε αυτές οι διάφορες ερμηνείες, αν δοθούν και μπουν μπροστά στον καθένα ξεχωριστά, έτσι μπορεί να δει όλη του την ψυχοσύνθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πείτε μας λίγο για τα πρακτικά αυτών των συναντήσεων. Να πούμε στον κόσμο, για να το ξέρει, ότι τη Δευτέρα, 13 του μήνα, συναντιέστε για πρώτη φορά και επιλέγετε η συνάντηση αυτή να γίνει κάπου ανοιχτά, στο ξενοδοχείο Άτριον. Ναι, αυτό το κάνουμε για πρώτη χρονιά βέβαια φέτος. Είπαμε να κάνουμε δύο ομιλίες οι οποίες θα μπορέσουμε λιγάκι να δώσουμε βαρύτητα σε στοιχεία που συνήθως ρωτάει ο κόσμος. Okay. Η μία ομιλία θα είναι από την κυρία Δελιγιάννη, όπου... Θες να πεις τον τίτλο, να μην κάνω λάθος. Ναι. Ο τίτλος είναι «Πώς φτάνουμε στα διέξοδα», μία προσέγγιση του θέματος για να δούμε λίγο ο καθένας τι τον οδήγησε και από πού έρχεται αυτή η ιστορία που τώρα τον βρίσκει μπροστά σε ένα διέξοδο. Γιατί πιστεύουμε ότι η κατανόηση είναι πάρα πολύ σημαντική στο κομμάτι της θεραπείας. Δηλαδή, εγώ πιστεύω πια ότι η θεραπευτική διαδικασία, τουλάχιστον στον ψυχολογικό παράγοντα, θα πρέπει να αλλάξει λίγο πορεία και οι θεραπευτές να έχουμε ένα διαφορετικό ρόλο. Δηλαδή, αντί να θεραπεύουμε, να δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να κατανοούν και να παίρνουν τα κλειδιά στα χέρια τους, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να τα χρησιμοποιήσουν. Διότι η ζωή έχει πάντα προκλήσεις. Mm. Τώρα θεραπεύουμε κάτι, αλλά αύριο μας φέρνει η ζωή μια άλλη πρόκληση. Πρόβλημα. Θα πρέπει ο καθένας να έχει τη δυνατότητα και τη γνώση να ξέρει τι θα κάνει στην επόμενη πρόκληση. Μαρία, αυτό φαντάζομαι είναι περισσότερο χρονοβόρο από μια άλλου τύπου προσέγγιση θεραπευτική. Είναι πιο ουσιαστικό και όχι τόσο χρονοβόρο, πίστεψέ με. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι. Πότε είναι ένας άνθρωπος έτοιμος να βουτήξει σε αυτό? Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Το πότε είναι ο καθένας έτοιμος εξαρτάται από το στάδιο συνειδητότητάς του, από τις προηγούμενες εμπειρίες του, από το κοινό πόσο χαστού και μπορεί να έχει φάει μέχρι τώρα. Γιατί μερικές φορές τα διέξοδα έρχονται για τον εξής λόγο, γιατί η ζωή μας προκαλεί να μάθουμε κάτι. Δεν είναι τόσο τρομερό να είσαι σε ένα διέξοδο, βέβαια, όταν το ζει κανείς και το ζει, είναι τραγικό. Λέει, η κακοτυχία μου, γιατί να μου τύχει, βιώνει την αδικία, έχει όλο αυτό τον πόνο, τη θλίψη, αλλά εάν δει ότι η ζωή τον προκαλεί να μάθει κάτι και αντιληφθεί αυτό το κομμάτι, τότε μπορεί να το μετατρέψει και πραγματικά να το δει, να το πάρει σαν ευκαιρία, να μάθει αυτό που χρειάζεται και να εξελιχθεί, να φύγει πολύ πιο πάνω. Οπότε, για να γυρίσω στο ερώτημα πότε είναι κανείς έτοιμος, εξαρτάται από όλους αυτούς τους παράγοντες. Σε άλλους έρχεται πιο νωρίς αυτή η αναζήτηση και βρίσκουν τον τρόπο, μαθαίνουν τον εαυτό τους, παίρνουν την πληροφορία, βρίσκουν τα κλειδιά και πορεύονται. Και άλλοι μπορεί να μην το βρουν και ποτέ, δυστυχώς. Και μπλοκάρουν και ζουν μέσα σε ένα μόνιμο αδιέξοδο. Ναι, υπάρχει μία φορά μία φθήνουσα πορεία. Και δυστυχώς τελειώνει μια ζωή έτσι άδοξα, ας το πούμε. Ναι. Να συμπληρώσω λίγο σε αυτό, ότι πολλές φορές άτομα τα οποία όντως δυσκολεύονται να κάνουν την αρχή, αυτό που μόλις ρώτησες, εάν μπουν στα πλαίσια μιας θεραπευτικής ομάδας, όπως είμαστε εμείς, πολλές φορές για ένα αρκετά σεβαστό χρονικό διάστημα απλά ακούν τους άλλους. Και μέσω αυτού, όταν δουν ότι το δικό του πρόβλημα ανάλογα μπορεί να το βιώσει και κάποιος άλλος, ότι δεν είναι μόνος, ότι παράλληλες ιστορίες με τα δικά του γεγονότα
υπάρχουν και σε άλλες οικογένειες και σε άλλα άτομα, αρχίζει πολύ πολύ πιο εύκολα να εξωτερικεύεται και να επιθυμεί να διορθωθεί. Ενώ όταν υπάρχει μία ατομική συνεδρία, αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο. Ενώ στην ομάδα λοιπόν βλέπουμε ότι μπορεί πολύ πιο γρήγορα να ακολουθηθεί η θεραπευτική διαδικασία και να νιώσει το ίδιο το άτομο ότι δουλεύει μέσω των τρίτων. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι ο καθένας είναι ο καθρέπτης του άλλου. Λοιπόν, η Μαρία θα μιλήσει για το θέμα με τα αδιέξοδα που μας ανέλησε λίγο πριν τη Δευτέρα στο Άτριον. Σωστά. Στις 13 του μήνα. Εσύ επέλεξες να κάνεις μια άλλη ομιλία. Ναι. Τη σχέση που έχουμε με το σώμα μας. Ανακαλύπτω το σώμα μου και ουσιαστικά ερμηνεύω τη διατροφική μου συμπεριφορά. Είπαμε αμυδρά 2-3 πράγματα πριν. Ελεύθερη θα είναι η είσοδος. Μπορεί να έρθει όποιος θέλει. Μπορεί να έρθει όποιος θέλει. Έχουμε μία ελάχιστη είσοδο, ένα κόστος εισόδου αν το θέλετε, μόλις 5 ευρώ, αλλά είναι καθαρά για τον σύλλογο Εύζω με τον καρκίνο, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Εκεί θα δώσετε εκεί 100% βέβαια. Νομίζουμε ότι από τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη σε διάφορους συλλόγους, ενώ μέχρι τώρα δεν το κάναμε, θεωρήσαμε σωστό φέτος να υπάρχει έστω και μία μικρή συμμετοχή με τον δικό μας τρόπο σε αυτόν τον σύλλογο. Θα είναι εκεί τα άτομα βέβαια από το Ευζώ, οπότε τα 5 ευρώ, το κόστος των 5 ευρώ θα πάει εκεί. Μπορεί να έρθει όποιος θέλει, χωρίς να υπάρχει δέσμευση ότι θα ακολουθήσει και μετά το σύνολο των συνεδριών που θα μετά, γίνουν. Μετά πώς οργανώνεστε, δηλώνουμε συμμετοχή. Να πούμε κάτι ακόμα, ότι στις ομιλίες μετά ακολουθεί ένα βιωματικό εργαστήριο. Mm-hmm. Δηλαδή θα έχουν τη δυνατότητα όσοι παρευρεθούν να πάρουν μια γεύση από τις τεχνικές που θα χρησιμοποιήσουμε στη διαδικασία του καινούργιου κύκλου των θεραπευτικών ομάδων. Όμως ταιριάζει όλο αυτό. Ναι. Και το θέμα εκεί είναι ανακαλύπτω το μέσα μου παιδί. Δεν έχει σχέση με τα διέξοδα. Θα είναι λίγο πιο ανεβαστικό. Γιατί είναι μια ανοιχτή ομάδα, δεν είναι μια ομάδα που έρχεται για να κάνει μια δουλειά έτσι πιο ουσιαστική. Και είπαμε να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα στους ανθρώπους που θα βρίσκονται εκεί, να θυμηθούμε λίγο αυτό που έχουμε αφήσει πολλά χρόνια πίσω. Το παιδάκι που ήμασταν κάποτε. Ναι, ένα ωραίο δώρο σε όσους θέλουν. Με ό,τι αυτό σημαίνει, βέβαια. Αγνότητα, ζεστασιά, αυθορμητισμός και όχι μόνο. Θα τα δούμε στην πράξη με το βιωματικό εργαστήριο. Έπειτα, οι συναντήσεις θα είναι ένα 15 μέρες, οι ομάδες που θα οργανώσετε. Θα συναντιέστε στον χώρο της Μαρίας Δελγιάννη Πνοή Ζωής, είναι στην Παπαναστασίου. Φαντάζομαι περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες και στα τηλέφωνα που βλέπετε εδώ και να σας ευχαριστήσουμε που μας κάνετε ένα δώρο για τους τηλεθεατές. Βέβαια. Δύο εξ αυτών θα μπορέσουν... Τρεις. Σήμερα με τους αριθμούς κάτι κάνουμε. Τρεις από εσάς λοιπόν θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε εντελώς δωρεάν τον πρώτο μήνα αυτών των συναντήσεων. Να δείτε τι ακριβώς σας προτείνω, ενταχθείτε σε αυτές τις ομάδες και να δείτε λίγο φως στη ζωή σας. Να βοηθήσετε τον εαυτό σας. Νομίζω θα κάνετε ένα πολύ μεγάλο δώρο σε εσάς. Στο 19400 απλά στείλτε το μήνυμα. Θέλετε να το κάνουμε έτσι ή θέλετε ναι, ναι, δεν έχουμε να πρόβλημα. Κάνουμε κλήρωση, νομίζω είναι πιο δίκαιο. Στο 19400 το μήνυμά σας. Με την ένδειξη γράψτε ομάδες. Για να. Και όσοι θέλουν να συμμετέχουν τη Δευτέρα απλά για να παρακολουθήσουν το βιωματικό εργαστήριο και τις δύο ομιλίες. Αν θέλουν μπορούν να επικοινωνήσουν με τα δικά μας τηλέφωνα ή με το δικό σας τηλέφωνο. Δεν ξέρω τα είχαμε λίγο πριν στην οθόνη. Ήταν στην οθόνη τα τηλέφωνά σας, οπότε μπορούν να ρωτήσουν οτιδήποτε. Αν κάποιος τώρα, επειδή δίναμε τα σταθερά των γραφείων σας, δεν είναι για κάποιος εκεί να απαντήσει. Να μας πάρει και στα κινητά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί και είπαμε κινητά να μην δώσουμε στον αέρα. Ή αλλιώς τηλεφωνείτε ή με το Crete TV, με εσάς. Ωραία. Για να μην υπάρχει πρόβλημα. Θα το πείσουμε εμείς. Δεν υπάρχει θέμα. Να πούμε επίσης την ώρα της Δευτέρας που είναι 6.30 ώρα που ξεκινάει η παρουσίαση αυτή. Φαινόταν και αυτό στην οθόνη. Ωραία. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι είπαμε όλα τα βασικά για να βοηθήσουμε και τον κόσμο να ξέρει πού θα σας βρει, τι θα κάνει, πότε ξεκινάτε. Είναι τεράστιο θέμα, οπότε τουλάχιστον να πάρουν μια ιδέα και όσοι άλλοι θέλουν να σε επικοινωνήσουν μαζί μας. Καλή αρχή. Σας ευχόμαστε. Και σε καλή συνέχεια σε εσάς και καλή αρχή στους καινούργιους της ομάδας.